παρελθόν θα αποτελούν από τις 14 Φεβρουαρίου στο μεταξύ οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό το δεδομένο έχει στείλει για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους της επάλξης που προετοιμάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στο μήνα. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι οι συμβάσεις δεν θα ανανεωθούν αφού δεν είναι πλέον υποχρεωτικό για την εργοδοσία και ο στόχος τους είναι να μην περάσει τελικά το μέτρο. Μια δυσάρεστη έκπληξη κρύβει για τα εργασιακά ο Φεβρουάριος. Στις 14 του μήνα λήγουν οι συλλογικές συμβάσεις και στις 14 του Μάη λήγουν και αυτές οι οποίες έχουν μετενέργεια τρίμηνης ισχύως. Στις 14 Φεβρουαρίου καταργούνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις γιατί είχαν καταργηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου πέρυσι και είχαν δώσει ένα χρόνο παράταση για όσους είχαν υπογραφεί εκείνη τη χρονιά ή ήταν διετής ισχύς. Καταργούνται στις 14 Φεβρουαρίου, η μετενέργειά τους κρατάει άλλους τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 14 Μαΐου όσοι πληρώνονται με συλλογική σύμβαση θα συνεχίσουν να πληρώνονται. Από τις 14 Μαΐου και μετά, δηλαδή σε αυτό το τρίμηνο μέσα, πρέπει πάση θυσία να υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι οι συμβάσεις δεν θα ανανεωθούν και ότι πλέον θα ισχύουν μόνο ατομικές. Αυτό φυσικά θίγει εργασιακά κεκτημένα και ρίχνει το μισθό στα 586 ευρώ για όλους. Θα πάμε σε ατομικές. Και όταν διαπραγματεύεται ένας εργαζόμενος μεμονωμένος με το αφεντικό, ξέρουμε ποιος είναι δυνατός και ποιος ο αδύνατος. Και τις ανάγκες που έχει σήμερα ο εργαζόμενος, τι αντοχές έχει. Θα πάμε δηλαδή στα 586, ισχύουν οι τρεις τριετίες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να απαιτηθούν γιατί πρέπει η ανεργία βάσει του μνημονίου που υπογράψαν να πέσει κάτω από το 10%, οπότε παγώνει η ωριμότητα. Οπότε παραμένουν μόνο οι τρεις τριετίες. Το επίδομα σπουδών και του γάμου καταργείται, γι' αυτό λένε. Αμέσως είναι 10% μόνο από την κατάργηση του επιδόματος γάμου. Μείον τις τριετίες για όσους έχουν περισσότερα από 10 χρόνια, που είναι περίπου 10% η καθεμία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, έχουμε μία μείωση το μίνιμουμ 20%. Εξ αυτού του λόγου, τα συνδικάτα ετοιμάζουν απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στο μήνα, με βασικό θέμα τις συλλογικές συμβάσεις και βασικό στόχο τη συνέχιση της ισχύως τους. Έχουμε απεργία στις 20 Φεβρουαρίου. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι τότε, θα βγάλουμε και δελτία τύπου. Η Γενική Απεργία στις 20 Απεργίου με κύριο αίτημα τις συλλογικές συμβάσεις. Να επιστρέψει τουλάχιστον στα 751. Ενώ ευαγγελίζονται και λένε ότι υπάρχει ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπάρχει ευρωπαϊκή κανόνες που πρέπει να τηρούμε και αυτοί μας δεσμεύουν, η συλλογική διαπραγμάτευση και η συλλογική σύμβαση είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο.